δημιουργούν ντοκιμαντέρ. Όχι, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Όταν κάνουν ντοκιμαντέρ στη ζωή σου, έχουν άδεια τι θα δίνουν και τι δεν θα δίνουν. Δεν είναι έτσι. Είναι επίσημο το ντοκιμαντέρ. Η άδεια που υπάρχει, από ό,τι ξέρουμε και η συμφωνία που έγινε με τον κύριο Τσίπρα, είναι για τα μέλη της οικογένειάς του. Να μην δείξουν οι δημιουργοί την οικογένειά του. Και καλά έκανες αυτό. Εντάξει, μα κοιτάξτε. Έγινε σεβαστό. Κοιτάξτε, τώρα δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη λογική. Θεωρώ ότι όταν είσαι κεντρικό πρόσωπο κάπου, βάζεις κάποιους όρους. Το ερώτημα είναι αν πάμε σε ένα τέτοιο είδος πολιτικής αντιπαράθεσης, κοιτάξτε, κυρία Βούλτευση. Ο όρος της Χρυσής Αυγής είναι βασικός. Πρέπει να μπαίνει πάντα. Δηλαδή, δεν μπορεί να χρησιμοποιείται... να χρησιμοποιούμε εγώ ας πούμε ως πρόσωπο για να προβληθεί μέσω εμού μια τέτοια σκηνή έστω και με αρνητικό τρόπο. Αυτό πιστεύω ότι ήταν λάθος. Θεωρώ ότι όλα λέγονται... Βεβαίως, θεωρώ ότι όλα λέγονται εκτός αν είναι ένα γνία μου κάτι ας πούμε και το δείχνουν, το ξαναδείχνουν. Αλλά όταν είναι οργανωμένο το πράγμα πρέπει να υπάρχει περισσότερος έλεγχος από ότι να ενδιαφερθείς μόνο για την οικογένειά σου. Άρα συμφωνείτε με την κριτική, όχι με τους χαρακτηρισμούς. Εντάξει, μπορούν να λείψουν οι χαρακτηρισμοί. Ναι, βέβαια, το πολιτικός ορθό, ξέρετε τώρα στη χώρα μας, έχει κάπως... Έχουμε ξεφύγει όλοι τώρα, ναι, δεν είναι θέμα. Καλύβη. Αλλά οπωσδήποτε η Χρυσή Αυγή έπρεπε να λείπει από ένα ντοκιμαντέρ το οποίο αφορά στη ζωή του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και για λόγους πολιτικής αρχής. Κύριε Καλύβη, είναι στο πλαίσιο μιας αντιπαράθεσης του ΚΚΕ ή θεωρείτε μια προσωπική στιγμή ενός στελέχους του ΚΚΕ, το χαρακτηρισμό? Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι υπάρχει μια ένταση από την πλευρά της κριτικής από το ΚΚΕ που πολλές φορές... οι χαρακτηρισμοί δεν λείπουν, ακόμα και από το Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, που είναι λάθος κατά την άποψή μας. Είναι άλλο η αυστηρή κριτική και η πολεμική ακόμα είναι θεμητή στην πολιτική ζωή, αρκεί να μην υπάρχουν χαρακτηρισμοί. Νομίζω ότι ήταν μεγάλο ατόπιμα της κυρίας Κανέλη αυτό το πράγμα. Ενώ για το χαρακτηρισμό. Μπορεί να έχει την οποιαδήποτε άποψη για το αν έπρεπε ή δεν έπρεπε. Ναι, ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, εγώ δεν έχω δει το ντοκιμαντέρ, όπως φαντάζομαι δεν το έχουν δει και πολλοί, ούτε η κυρία Κανέλη. Άρα, ας το δούμε. Ναι. Τώρα, για το ζήτημα αυτό, κοιτάξτε, είναι ένα στιγμιότυπο το οποίο επαναλαμβάνεται καθημερινά. Δηλαδή, αν δείτε, όλοι παίρνουν την άδεια κάποιου για να το δημοσιεύουν στις τηλεοράσεις. Εγώ βλέπω πολλές φορές. Πολλές φορές και αναπαράγεται. Λέτε, ναι, αναπαράγεται. Και στο κάτω-κάτω ήταν και μια φάση η οποία δεν ήταν αποκλειστικά της κυρία Κανέλη, ήταν και η κυρία Δούρου, η οποία δέχτηκε την επίθεση. Συνεπώς, δεν νομίζω ότι πρέπει κάποιος να μονοπολεί. Ανεξάρτητα αν η ένταση της επίθεσης εκδηλώθηκε με την κυρία Κανέλη. Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι μια στιγμή κακιστή και ελπίζω να ξεπεραστεί. Όχι, μα το θέμα δεν είναι, με συγχωρείτε, δεν είναι αν πήραν την άδεια της κυρίας Κανέλη. Και βέβαια μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάτι το οποίο έχει γίνει δημοσίως γνωστό. Ναι, πάντως, έτσι, το θέμα είναι. Τώρα αν, όμως είμαστε δύο μήνες πριν τις εκλογές. Αν μπούμε σε μια διαδικασία που ένας λέει τον άλλο τσογλάνη. Θέλω αλήθη, να πω το εξής, ότι. Κλέφτη και τα λοιπά, δεν καταλήξαμε. Κοιτάξτε να δείτε, οι φασίστες και οι ναζί κάνουν το ίδιο με αυτό που κάνουν και οι τρομοκράτες. Προσπαθούν να διαφημίζονται έστω και με τον αρνητικό τρόπο. Αυτό λοιπόν έπρεπε να αποφευθεί από τον αρχηγό ενός κόμματος το οποίο είναι. Όταν παρουσιάζεται ένα ντοκιμαντέρ, να αυτήν την παίρνει, άλλωστε απαντήσαν οι άνθρωποι. Απαντήσαν οι άνθρωποι. Απάντησαν οι δημιουργοί. Ναι, απάντησαν οι δημιουργοί και λένε την άλλη εικόνα τελείως. Θα προβληθεί σε όλο τον κόσμο. Θα το δούμε. Λοιπόν, για να δούμε τα άλλα. Πάμε στα μεγάλα θέματα. Διότι εγώ βλέπω 6